Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παντός, εκπομπή μέσω διαδικτύου. Είπαμε εποχή καραντίνας, μέσα από το Top Channel πάντα. Και γρήγορα, γρήγορα, να καλησπερίσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Σχεδιασμού Αναπτυξιακής Μετάβασης και Πρόεδρο του ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Στέργιο Κιάννα. Καλησπέρα, κύριε Κιάννα. Καλησπέρα, κύριε Πλιάτσο. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Ήταν ένα δεκαήμερο στο οποίο είχατε αρκετές υποχρεώσεις, η αλήθεια είναι. Είχαμε τα δύο περιφερειακά συμβούλια, πολλή ώρα κιόλας. Η κατάληξη είναι η απόρριψη του Master Plan από το Περιφερειακό Συμβούλιο, από τη συντριπτική του πλειοψηφία. Και καταρχήν θέλω να ρωτήσω τι σημαίνει αυτό πρακτικά και πώς σχολιάζεται την μεγάλη πλειοψηφία με την οποία απορρίφθηκε το Master Plan. Κοιτάξτε να δείτε. Όλα έχουν μια σειρά. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι όλο αυτό το διάστημα από τον Μάρτιο που ανέλαβε ο κ. Μητσουρούλης το συντονισμό αυτής της προσπάθειας για την δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση, αλλά και μέχρι προχθές που φτάσαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και τη μη αποδοχή του Master Plan, εμείς ως Περιφερειακή Αρχή ήμασταν μπροστά σε ό,τι σχεδιαζόταν για το μέλλον της περιοχής. Και νομίζω ότι και ο Περιφερειάρχης με τη συμμετοχή του στη Συντονιστική Επιτροπή προσπαθούσε να θέξει αυτά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον χρόνο της μετάβασης, αλλά και με το κομμάτι της ανεργίας και του ΑΕΠ της περιοχής που χάνεται, που ήδη έχει αρχίσει να χάνεται για την περιοχή. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 2 του Δεκέμβρη βγήκε από την δικιά μας την πλευρά κάποιες διεκδικήσεις από την Περιφερειακή Αρχή, οι οποίες νομίζουμε ότι καλύπτουν το σύνολο των Δυτικομακεδόνων, ότι θα πρέπει να ισχύσουν για να μιλάμε για έτσι μια δίκαιη μετάβαση. Αυτό το κάναμε, είχαμε ως αποδέκτες στο ίδιο το Υπουργικό Συμβούλιο, το ψήφισμα αυτό που βγάλαμε στις 2 Δεκεμβρίου, έτσι ώστε όλοι οι υπουργοί να είναι ενήμεροι για το ποιες είναι οι απαιτήσεις της Περιφερειακής Αρχής, να ενημερωθούν όλοι και σιγά σιγά ο καθένας από αυτούς να αρχίσει να σχεδιάζει με τον καλύτερο τρόπο το μέλλον της περιοχής μας. Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν περίμενα και δεν ήθελα να ενσωματωθεί ακαριά αυτές οι 15 διεκδικήσεις να ενσωματωθούν στο ΣΔΑΜ, αλλά τουλάχιστον θα θέλαμε από τα αρμόδια υπουργεία να αρχίζουν να το βλέπουν με ένα διαφορετικό τρόπο, γιατί όντως κρίνεται το μέλλον της περιοχής μας. Αυτές οι 15 θέσεις, κύριε Κιάννα, πόσα διαπραγμάτευτες είναι για την Περιφερειακή Αρχή? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν καταλήξαμε τυχαία σε αυτές τις 15. Αυτές οι 15 διεκδικήσεις έγιναν μετά από πάρα πολύ σκέψη και πολύ έτσι συζήτηση μέσω των ομάδων εργασίας που είχαν συσταθεί από τον Περιφερειάρχη και ουσιαστικά μαζί τους, αλλά και με όλο αυτό που εισπράταμε από την κοινωνία, θεωρήσαμε ότι αυτό είναι η καλύτερη δυνατή λύση και οι διεκδικήσεις αυτές καλύπτουν το σύνολο, όπως είπα και πριν, των Δυτικομακεδόνων. Άρα, τώρα ως προς το αν είναι όλες απαιτητές ή όχι, φυσικά η κάθε μια έχει τη δικιά της σημασία και φυσικά δεν είμαστε, εμείς δείξαμε έναν δρόμο. Από εκεί και πέρα, μακάρι να μας δείξουν έναν άλλο δρόμο, που θα μπορούσε, ας πούμε, να φέρει πιο κοντά τη μετάβαση και εμείς μαζί θα είμαστε. Δεν υπάρχει αμφιβολία σε αυτό. Πώς βλέπετε τώρα ρεαλιστικά να εκτελήσετε η συνέχεια? Εσείς απορρίψατε το Master Plan. Έχετε, λέτε, τις 15 θέσεις. Η κυβέρνηση φαίνεται να επιμένει στο δικό της πλάνο. Από εδώ και πέρα τι δηλαδή? Δεν είναι. Εγώ νομίζω ότι το πλάνο είναι κοινό. Μην έτσι αφήνουμε έτσι, σκιές πάνω σε αυτό. Εμείς δεν είμαστε αρνητικοί ως προς τη μετάβαση. Έτσι, απλά πρέπει να γίνει με έναν τρόπο λογικό και σε ένα χρονικό πλαίσιο το οποίο να μην αφήνει κενά στην περιοχή. Καταρχήν, διαφωνείτε με το χρονικό πλαίσιο, καταρχήν. Πολύ βασικό. Αυτό είναι το βασικότερο. Ως προς το πλαίσιο της μετάβασης, ότι πρέπει να εξετάσουμε την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και τους άξονες που φαίνονται μέσα από το σχέδιο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, φυσικά και συμφωνούμε και γι' αυτό και μαχόμαστε σε καθημερινή βάση. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρέπει να οδηγηθούμε εκεί, αλλά θα πρέπει να χτίσουμε το μέλλον μας πάνω σε αυτή την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, που δυστυχώς ακόμα απέχουμε πάρα πολύ. Ο κύριος Μουσουρούλης είπε στη Βουλή και στην παρουσίαση του Master Plan ότι διαφωνεί με το χαρακτηρισμό περί βίαιης απολιγνητοποίησης. Συμφωνείτε μαζί του?
Είναι βία για πολιτοποίηση. Ότι δεν είναι κάτι καινούργιο. Δηλαδή τα πράγματα οδηγούνται προς την απολιγνητοποίηση εδώ και αρκετά. Είναι όμως βίαιη. Έτσι όπως όμως πάει να γίνει, με ένα χρονικό ορίζοντα το 2028, αλλά βασικά το 2023 είναι εκεί που τα πράγματα δυσκολεύουν για την περιοχή, και όταν έχουμε ένα Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης που πρακτικά θα αρχίσει να τρέχει από το 2023, άρα δεν ξέρω ποιος θα είναι ο τρόπος αυτός, αυτό το μεσοδιάστημα, να δούμε πράγματα να υλοποιούνται στην περιοχή, έτσι ώστε να γίνει με ομαλό τρόπο. Ειλικρινά το εύχομαι. Και δεν μακάρι το επόμενο διάστημα να δούμε να υλοποιούνται δράσεις, παρεμβάσεις στην περιοχή που να φέρνουν τα πάνω κάτω και να δούμε ένα άλλο διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο στην περιοχή και να δούμε επενδύσεις που θα ισοσκελίζουν τις απώλειες που θα υπάρξουν από το κλείσιμο των μονάδων. Κύριε Κιάνα, σε αυτές τις ενέργειες του Περιφερειακού Συμβουλίου και από εδώ και πέρα και στις επόμενες, έχετε συνεννόηση, έχετε συμπαραστάτες, τους βουλευτές, τους κυβερνητικούς. Ποια είναι η στάση τους στις τελευταίες μέρες, αυτές τις εξελίξεις, με δεδομένο ότι είστε μια περιφερειακή αρχή, στηρίχθηκε επίσημα από τη Νέα Δημοκρατία, απορρίψατε όμως το Master Plan, με τις σημαντικές σας στάσεις τελικά. Οι βουλευτές είναι σε συνεννόηση με την περιφέρεια, έχουν άλλες θέσεις για να παλέψουμε ως περιοχή όλα αυτά που λέτε, έτσι αυτό. Εγώ δεν νομίζω ότι ούτε και οι βουλευτές διαφωνούν με αυτές τις διεκδικήσεις της Περιφερειακής Αρχής. Έτσι. Και ίσα-ίσα νομίζω ότι έχουν και τον τρόπο σε κεντρικό επίπεδο να πιέσουν ακόμα περισσότερο τις καταστάσεις, έτσι ώστε αυτά που εμείς προτείνουμε να γίνουν πράξη. Το κάνουν όμως. Θεωρώ ότι το κάνουν και φυσικά και ότι ενδιαφέρονται για το μέλλον του τόπου, όσο και εμείς. Άρα δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι να μας χωρίζει, ίσα-ίσα. Θεωρώ ότι μόνο κοινή μπορεί να είναι η προσπάθεια και από εδώ και πέρα. Κύριε Κιάνα, υπάρχει μια συζήτηση, η οποία λέει, υπήρχαν και σχετικά δημοσιεύματα, ότι υπάρχει μια αλλαγή στάσης της Περιφερειακής Αρχής, που την είδαμε και με το ψήφισμα, πρόταση αρχικά ψηφίσματος, που κατέληξε και σε ψήφισμα, η οποία οφείλεται κυρίως στο ότι την ημέρα που εσείς εκκληθήκατε να συζητήσετε μέσω τηλεδιάσκεψης για το Master Plan, την ίδια ακριβώς ημέρα, χωρίς να περιμένει ο Υπουργός ο κ. Χατζηδάκης, έφερε το Master Plan στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πόσο σας ενόχλησε αυτό, σαν Περιφερειακή Αρχή, και αν η πιο σκληρή σας στάση σχετίζεται με αυτό? Εγώ δεν θέλω ούτε να βάλω ότι σκλήρη η στάση μας, ούτε ότι άλλαξε η στάση μας. Εμείς, ξαναλέω, ότι υπερασπιζόμαστε το δίκαιο των Δυτικομακεδόνων και με βάση αυτό κινούμαστε. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω και δεν μπορώ να καταλάβω κιόλας για ποιο λόγο μιλάμε για αλλαγή στάσης, όταν, όπως είπατε κι εσείς, υπήρχε ένα ψήφισμα από την πλευρά της Περιφερειακής Αρχής, το Περιφερειακό Συμβούλιο, που μιλούσε για επανέγκριση του σχεδίου δίκης αναπτυξιακής μετάβασης με την υιοθέτηση συγκεκριμένων απαιτήσεων, διεκδικήσεων από την Περιφερειακή Αρχή και ενσωμάτωσή του στο ΣΔΑΜ. Από τη στιγμή που υπήρχε αυτό το ψήφισμα και ουσιαστικά αυτά παρουσιάστηκαν και μας παρουσιάστηκε και μας ένα επικαιροποιημένο ΣΔΑΜ που κατά τη γνώμη μας δεν περιέχει όχι το σύνολο, αρκετές από τις διεκδικήσεις που θέσαμε εμείς, δεν υπήρχε και λόγος να αποδεχτούμε το σχέδιο αυτό. Αλλά σας ξαναλέω ότι επειδή τώρα μιλάμε για ένα στρατηγικό σχεδιασμό που είναι δυναμικός και που φυσικά εξελίσσεται με τον καιρό, όπως θα εξελίσσονται και τα πράγματα ως προς να βελτιώνονται και οι αντίστοιχες υποδομές που λείπουν από την περιοχή μας, είναι γεγονός ότι εμείς σε αυτή την κατεύθυνση δεν έχουμε κανένα απολύτως ζήτημα με αυτά που παρουσιάζει και το ίδιο το Master Plan, δηλαδή με τις κατευθύνσεις για την επόμενη μέρα και το πώς, πού θα πρέπει να στραφούμε για να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο, μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνος και γι' αυτό και εργαζόμαστε πάνω σε αυτή τη βάση. Γι' αυτό προσπαθούμε να φτιάξουμε το καλύτερο, να λύσουμε το ζήτημα που υπάρχει με τις ΔΥΠΕ, να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες σε άλλους χώρους. Ψάχνουμε να βρούμε χώρους για να εγκαταστήσουμε επενδυτές που έχουν δείξει ήδη ενδιαφέρον. Όλα αυτά δεν γίνονται επειδή δεν συμφωνούμε με την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Ίσα-ίσα την στηρίζουμε αυτή την αλλαγή και θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει. Απλά αυτό που λείπει είναι fast track διαδικασίες. Να γίνονται πράγματα γρήγορα, έτσι ώστε να αλλάζει
το προφίλ της περιοχής και να αλλάζει και η ψηφολογία του κόσμου. Γιατί καλώς ή κακώς καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σημαντικό όπως εξελίσσεται αυτή η διαδικασία της απολιγνητοποίησης να αισθάνεται και ο κόσμος ότι όντως κάτι πάει να γίνει προς τη σωστή κατεύθυνση και να το βλέπει όμως, όχι μόνο να το ακούει. Μάλιστα. Το ότι συζητήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο το Master Plan, ουσιαστικά το έφερε το Υπουργείο. Την ώρα που εσείς ακόμα δεν είχατε αποφασίσει, το θεωρείτε απλά τυχή στιγμή, ας πούμε? Όχι για εσάς, για το Υπουργείο. Που... την ίδια ημέρα που εσείς ακόμη δεν είχατε αποφασίσει, ο κ. Χατζηδάκης λέει, ορίστε, αυτό είναι το Master Plan στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ναι, δεν ξέρω για ποιο λόγο τόσο βεβαιασμένα προχώρησε μια τέτοια κίνηση το Υπουργείο. Σίγουρα ξαφνιαστήκαμε όλοι, έτσι, και νομίζω ότι φάνηκε και όλα στο Περιφερειακό Συμβούλιο ότι δεν υπήρχε γνώση σχεδόν από κανέναν. Μόνο οι βουλευτές που ίσως να ήταν οι αποδείκτες του δελτίου τύπου ήταν έτσι πιο ενημερωμένοι και νομίζω και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός που, αυτή μάλλον που το έθιξε το ζήτημα αυτό. Σε καμία περίπτωση βέβαια δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι αυτό έγινε σκεμμένα. Θεωρώ ότι, ξαναλέω, ότι επειδή η διαδικασία αυτή είναι δυναμική και το στρατηγικό σχεδιασμός είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται, δεν νομίζω ότι, δεν θέλω να πιστεύω ότι έγινε σκεμμένα, αλλά ίσα-ίσα στην εξέλιξη αυτή θα έμπαιναν και τα ζητήματα που θα προέκυπταν από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Υπάρχει μια ένσταση από κάποιους ότι ίσως θα πρέπει να είναι πιο συμμετοχική η περιφέρεια στην κατάρτιση των εδαφικών σχεδίων και του επιχειρησιακού προγράμματος. Σε αυτό τι απαντάτε, έτσι? Δεν μπορεί να γίνει και αλλιώς, θα απαντήσω εγώ, διότι έτσι και αλλιώς και οι ευρωπαϊκές οδηγίες για την κατάρτιση των εδαφικών σχεδίων και του ίδιου του επιχειρησιακού προγράμματος νομίζω ότι δείχνει αυτόν τον δρόμο. Πρέπει να υπάρξει η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, των τοπικών φορέων, για να μπορεί να δομηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει αλλιώς. Το μεγάλο ενδιαφέρον τελευταία εστιάζεται στο κατά πόσο είναι πραγματικό αυτό το επενδυτικό ενδιαφέρον που ακούμε και από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη, τον Γιώργο Κασαπίδη, αλλά και διαβάζουμε χαρακτηριστικά και στις κυριακάτικες εφημερίδες. Μάμε την καθημερινή της προηγούμενης Κυριακής, υπήρχαν εκτενή δημοσιεύματα και για συγκεκριμένες επενδύσεις. Ας πούμε, η επένδυση αυτοκινητοβιομηχανίας για κατασκευή κάποιων τμήματων, για παράδειγμα, κτλ. Πόσο πραγματικό είναι αυτό το επενδυτικό ενδιαφέρον, κύριε Κιάννα? Τώρα το ρωτάει και ο κόσμος έξω. Είναι πραγματικό, είναι ρεαλιστικό? Εγώ θα σας πω τουλάχιστον από τη δικιά μου την πλευρά, γιατί ότι υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον, υπάρχει. Το δυστύχημα όμως στην όλη ιστορία αυτή είναι ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα και αυτό το πλέγμα κινήτρων που θα ισχύσει για την περιοχή μας. Οπότε το να έχω ένα ενδιαφέρον επενδυτικό χωρίς να ξέρω όμως τι μου ξημερώνει και τι είναι αυτό τελικά που θα κάνει την περιοχή πιο ελκυστική, σίγουρα είναι το μεγάλο αγκάθι. Και θεωρώ ότι από εκεί είναι και που θα πρέπει να ξεκινήσουμε και να ξεκαθαρίσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί και όλο αυτό το επενδυτικό ενδιαφέρον για να μετουσιωθεί σε πράξη θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο το πλαίσιο. Σίγουρα, επειδή σε επίπεδο συντονιστικής επιτροπής υπάρχει πλατφόρμα που έχουν τη δυνατότητα ιδιώτες να καταθέτουν τις προτάσεις τους και να προαξιολογούνται από μια τεχνική επιτροπή που προεδρεύει και ο πρίτανης του Πανεπιστημίου μας, είναι δεδομένο ότι όντως αυτό το ενδιαφέρον υφίσταται και σε κεντρικό επίπεδο, όπως και πολλοί από αυτούς που απευθύνονται κεντρικά, σίγουρα χτυπάνε και τη δικιά μας πόρτα. Και δεν σας κρύβω ότι και εγώ προσωπικά με τον Περιφερειάρχη έχουμε κάνει άπειρες τηλεδιασκέψεις και διαζώσεις, επαφές με ενδυνάμει επενδυτές. Και έχουμε δει ότι υπάρχει ένα πολύ καλό κλίμα. Όμως, στο διατάφτα, όταν φτάνουμε και ουσιαστικά εξετάζουμε το πού θα γίνουν αυτές οι επενδύσεις, εκεί είναι και το μεγάλο πρόβλημα που σηκώνουμε όλοι τα χέρια ψηλά, γιατί δεν έχουμε δυστυχώς να δείξουμε τίποτα. Και δεν είναι και ψεύτικο το γεγονός ότι όντως μαζί με τον Περιφερειάρχη πάμε και εξετάζουμε εκτάσεις, είτε δημόσιες είτε δημοτικές, για να έχουμε να δείξουμε κάτι στον κόσμο και να τους πείσουμε ότι ορίστε, να, εδώ ίσως να είναι μια καλή περίπτωση να εγκατασταθεί η επιχείρηση που θέλω να κάνει. Η λίμνη Πολυφίτου θα κουμπώσει αυτή την ιστορία. Το ξέρετε κι εσείς καλύτερα από μένα ότι αρχικά, μόλις παρουσιάστηκε το Master Plan, υπήρχαν στάσεις από την πλευρά της συγκεκριμένης περιοχής του Δήμου Σερβίων ότι δεν συμπεριλαμβάνεται. Νομίζω ότι όπως εξελίχθηκε και το Master Plan, αλλά και γενικά το κομμάτι του τουρισμού, πρέπει να παίξει έναν ρόλο στην μετάβαση της περιοχής. Οπότε θεωρώ ότι όχι μόνο η λίμνη Πολυφίτου, αλλά γενικά το
υδάτινο δυναμικό της περιοχής, ότι θα πρέπει να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της περιοχής μας. Τελευταίο ερώτημα για το συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί θέλω και ένα με την ιδιότητά σας ως πρόεδρος του ΤΕ. Γρεβενά, Καστοριά, πολλές ενστάσεις. Βουλευτές, αυτοδιοικητικοί, τοπικές κοινωνίες, πολλά παράπονα, πολλά επιχειρήματα. Εμείς λέμε μένουμε εκτός, ακόμα και στον ίδιο το χάρτη, λένε από την Καστοριά, για παράδειγμα, του Υπουργείου. Τι έχετε να πείτε για τους πολίτες της περιοχής, πόσο αδικημένοι είναι και τι πρέπει να γίνει γι' αυτό, για αυτές τις περιφερειακές. Δεν είναι φορά η αμφιβολία ότι όταν εξετάζεται το μέλλον μιας περιοχής, πρέπει να εξετάζεται και της διπλανής περιοχής, γιατί εμείς σαν περιφέρεια πρέπει να κοιτάμε την ισόρροπη ανάπτυξη των νομών μας, των περιφερειακών επιτήτων μας. Στα πλαίσια αυτά και εμείς ζητήσαμε έτσι δυναμικά να συμπεριληφθούν μέσα σε αυτό το κομμάτι της δίκαιης μετάβασης και ο νομός Γρεβενών και της Καστοριάς. Βέβαια, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο κανονισμός του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, έτσι όπως είναι στημένος ως προς το σχέδιο του μάλλον, γιατί δεν υπάρχει κανονισμός επίσημος, και σε όσο έχει να κάνει τα εδαφικά σχέδια που συζητήσαμε πριν, θέλει πολύ συγκεκριμένη τεκμηρίωση για να συμπεριλάβεις και περιοχές έξω από τις πληττόμενες λιγνητικές. Εκεί θεωρούμε ότι υπάρχει περιθώριο στη δικιά μας περιφέρεια, γιατί είμαστε μια μικρή περιφέρεια. Δεν είμαστε όπως άλλα κράτη που απλώνουν πολύ. Άρα, στη λογική αυτή, ίσως να υπάρχει ένα περιθώριο να συμπεριληφθούν κατά κάποιο τρόπο και κομμάτια και οι περιοχές των Γρεβενών και της Καστοριάς. Όμως αυτό θα το δούμε λίγο στο επόμενο διάστημα, όταν θα αρχίσουν πλέον να ξεκαθαρίζουν τα εδαφικά σχέδια. Η αλήθεια είναι, και αν διαβάσετε τον κανονισμό, ότι όντως έχει πολύ συγκεκριμένη στοχοθεσία ως προς τα εδαφικά σχέδια και το πώς μπορείς να τεκμηριώσεις την εμπλοκή όμορων δήμων και νομών, και είμαστε σε διαδικασία να το εξετάσουμε σε βάθος και αυτό και να εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο. Τελευταία ερώτηση έχει να κάνει με το ΤΕΕ και ουσιαστικά με το ξεκονομό στο νομό. 13 Γενάρη είναι για τη Δυτική Μακεδονία. Αυτό ξέκαρα τώρα. Ξεκίνησε το πρόγραμμα. Βλέπετε τι γίνεται. Σήμερα ήταν Αττική, νομίζω. Εξαντλούνται μέσα σε λίγα λεπτά. Πώς βλέπετε τώρα να εξελίσσεται εδώ για την περιοχή, με δεδομένη και την προηγούμενη εμπειρία, και τι έχετε να πείτε έτσι για όλα αυτά? Έτσι όπως φάνηκε από την Παρασκευή που ήταν η περιφέρεια Ηπείρου σε φάση υποβολών και έκλεισαν υποβολές 25 λεπτά με έναν προϋπολογισμό 65 εκατομμυρίων, που είναι σχετικά κοντά και με τα λεπτά που έχει η Δυτική Μακεδονία. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι πάλι θα γίνει ένας μαραθώνιος να ποιος θα προλάβει να καταθέσει να υποβάλει την πρότασή του. Εγώ προσωπικά, να πω την αλήθεια, και με την κυρία Σδούκου που επικοινώνησα και πήρα μια διαβεβαίωση ότι από το επόμενο εξοικονομώ, το οποίο θα βγει κατά πάσα πιθανότητα Μάρτιο με Απρίλιο, οπότε αυτό το λέω πιο πολύ για να γνωρίζει και ο κόσμος ότι δεν χάθηκε και κάτι αν δεν καταφέρει, να υποβάλει την πρότασή του. Όπως επίσης και αυτό που ζήτησε και νομίζω ότι θα γίνει τελικά, είναι ότι από τη νέα προγραμματική περίοδο, άρα τη νέα πρόσκληση αυτή από το νέο έτος, που σας ανέφερα, το πιθανότερο είναι ότι θα αλλάξει και ο τρόπος. Δηλαδή ότι δεν θα υπάρχει αυτό το όποιος προλάβει πήρε. Θα πάμε σε μια διαδικασία πιο ανοιχτή, που θα υποβάλει κόσμος συνέχεια προτάσεις και απλά θα αξιολογούνται αναδιαστήματα. Οπότε νομίζω ότι αυτό θα δώσει λίγο και μια ανάσα και σε εμάς, έτσι, αλλά και στους πολίτες, γιατί καλώς ή κακώς αυτό το σύστημα, όπως έτρεξε όλα τα προηγούμενα χρόνια, δεν βοήθησε κανένα. Και ίσα ίσα μόνο εντάσεις και γκρίνιες έφερε, παρά όχι ότι δεν είχε ουσία το πρόγραμμα, ίσα ίσα το εκμεταλλεύτηκαν πάρα πολλές οικογένειες, πάρα πολλά νοικοκυριά, και νομίζω όντως ότι είναι από τα καλύτερα προγράμματα που έχουν βγει ποτέ. Έχει αυτό την ιδιαιτερότητα αυτή που νομίζω ότι χαλάει όλη την εικόνα του προγράμματος, ενώ σε όλα τα άλλα είναι ιδανικό. Άλιστα. Κύριε Γιάννα, κλείνοντας, πόσο όπλητε το κλάδος από την καραντίνα, από την πανδημία, και αν είστε ικανοποιημένοι από τη στήριξη τώρα της κυβέρνησης προς μηχανικούς? Κοιτάξτε, ακόμα δεν είναι ότι δεν εισπράξαμε και κάτι για να πούμε ότι αν είμαστε ικανοποιημένοι ή όχι. Σίγουρα και ο κλάδος μας περνάει δύσκολα.
Σίγουρα το κομμάτι αυτό της καραντίνας και σε ό,τι αφορούσε και το πρόγραμμα που αναφέρατε, το εξοικονομώ, δυσκόλεψε ακόμα περισσότερα τα πράγματα. Γιατί δυστυχώς η δουλειά μας δεν έχει να κάνει μόνο με τη δουλειά του γραφείου, έχει να κάνει και με ελέγχους επιτόπιους και συναναστροφή με πολίτες. Οπότε το κομμάτι αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν ήταν και δεν είναι ακόμα τόσο εύκολο να διεκπαιρεώσεις τις δουλειές όπως πρέπει. Άρα σίγουρα υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Να ευχηθούμε να τελειώσουν γρήγορα όλα αυτά. Δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι. Δυστυχώς αυτό που βλέπουμε και εισπράττουμε είναι ότι θα κρατήσει αρκετό διάστημα ακόμα. Έτσι, τώρα στο σχεδιασμό της κυβέρνησης πρέπει να μπει και ο ελεύθερος επαγγελματίας μηχανικός, πρέπει να γίνουν κινήσεις προς την ενίσχυσή του. Το επόμενο διάστημα περιμένουμε να δούμε και κάτι πιο συγκεκριμένο προς αυτή την κατεύθυνση. Να είστε καλά κύριε Κιάννα, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Για χαρά. Να είστε καλά και εσείς. Ευχαριστώ.